Τι ωραία μανούλα είσαι εσύ. Μην τα συζητάς. Πώς είστε, τι κάνετε, τι ωραία. Εσύ, πόσο είσαι τώρα. Είμαι ωραία μανούλα γιατί είμαι στη Λάρισα. Όταν έχουμε στη Λάρισα, ομορφαίνω. Έλατε. Κατάλαβες, οπότε δεν είναι πάντα το ίδιο. Σε ανθίζει εσένα η μητρότητα. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, περνά ωραία γι' αυτό. Και με το γιο μου, το μικρό. Και με το γιο μου, το πιο μικρό που είναι στην κοιλιά. Μια χαρά περνάω. Κοίτα, το μεγάλο σοκ για τους φίλους σου ήταν πριν τον ερχομό του πρώτου παιδιού. Ναι. Διότι όλοι είδαν πόσο καταπληκτική μάνα είσαι. Δηλαδή δεν μπορούσαν να φανταστούν πόση μετάβαση από μια άλλη ζωή θα γινόταν με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο. Τώρα, ξέρεις, δεν δημιουργεί έκπληξη το ότι έρχεται δεύτερο μωρό. Είναι ωραίο, αλλά δεν έχει το στοιχείο της έκπληξης. Αλήθεια είναι. Δηλαδή το πρώτο ήταν λίγο έκπληξη, ήταν λίγο ξαφνικά. Λίγο γεια σας, θα κάνω παιδί. Αλλά είναι ωραία. Από τα χείλη σου ακούγεται κάπως αυτό. Ναι, 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 αλλά ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να μεγαλώνεις έναν άνθρωπο και είναι λίγο περίεργο. Ενώ το μεγαλώνεις και το λατρεύεις, προσπαθείς να τον κάνεις ανεξάρτητο. Εκεί είναι η επιτυχία και αυτό είναι δύσκολο, αλλά και μεγάλο challenge. Το ότι είναι τόσο χαμογελαστό παιδί έχει να κάνει με το πώς είστε κι εσείς, με την ισορροπία που υπάρχει στο σπίτι, που είστε cool, που δεν είστε ιστερικοί. Στο σπίτι είμαστε όλοι παλαβοί, αυτό. Όχι, ωραία είναι, εντάξει. Δεν ξέρω, είναι και θέμα χαρακτήρα, εγώ νομίζω. Δηλαδή, νομίζω ότι το 80% είναι χαρακτήρας. Θα σου φέρουμε αρνί και κοκορέτσι στο μευτήριο. Ναι, μάλλον κατά τη μεγάλη εβδομάδα θα γεννήσω πρώτο ο Θεός, να είναι τελειόμηνο. Αλλά κάπου εκεί θα είμαι. Οριακά. Λοιπόν, οριακά θα είμαι. Για πες, αυτές οι εκδηλώσεις πόσο ξύνουν τις μνήμες, έτσι. Και είναι γλυκό αυτό το ξύσιμο. Βλέπω τα παιδιά που έρχονται να βραβευτούν και θυμάμαι πως ήμουν πτήρικη που έπαιρνα μια πλακέτα γιατί είχα πάρει μετάλλιο στο πανελπρωτάθλημα, ας πούμε. Και ήταν. Wow. Και είναι πάντα φανταστικό και είναι πολύ ωραίο και είναι σαν χτες, αλλά και ξέρω ακριβώς πώς αισθάνονται τα παιδιά και πώς φαντάζονται το μέλλον τους. Είναι υπέροχο. Και εσύ παίρνεις για μια διαδρομή ζωής, σκέψου τώρα, έτσι. Ναι. Και είναι ωραία στην πόλη σου. Εγώ πεθαίνω με τη Λάρισα. Πεθαίνω. Είναι ωραία γιατί εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα αθλητισμό. Σε αυτή την πόλη είχα τις πρώτες μου επιτυχίες. Καταρχήν όταν κέρδισα τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν στον πελασγό Λάρισας, αθλήτρια. Έλατε. Δηλαδή, ευτυχώς. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Οπότε, εντάξει, είναι σπίτι μου. Σπίτι μου, σαν το σπίτι πουθενά. Αυτό πολλαπλασιάζει τη συγκίνηση, εννοείς. Ναι, ενός μιας τέτοιας διάκρισης. Ναι, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να σε βραβεύουν στη Λάρισα από οπουδήποτε αλλού, για μένα τουλάχιστον, έτσι στο μυαλό μου. Νομίζω για όλους τους ανθρώπους. Ναι. Ευχαριστώ, κορίτσι, ωραία εγκυμόνωση. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πολύζο, να είστε καλά. Θα το πούμε και στο στούντιο, πρώτο Θεός εν καιρό. Με το καλό, λοιπόν.